Πείτε μας λιγάκι, πώς είδατε τη χθεσινή παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου για τα ζητήματα τα οποία συμβαίνουν, όχι πολύ, βέβαια, να το πούμε, όχι πολύ συχνά, αλλά συμβαίνουν σε εκκλησίες. Ο μακαριότατος, και με, όχι λόγω μόνο ηλικίας, αλλά και λόγω τρόπου φιλοσοφίας ζωής, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί σοφά και παρεμβαίνει για να υποδεικνύει τα όσα πρέπει να προσέχουμε, ακριβώς διότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος αυτήν την στιγμή, εν ώψη της μεγάλης εβδομάδας της δικής μας, εν ώψη μιας προεκλογικής περίοδου που ήδη είναι σε εξέλιξη, εν ώψη κάποιων πραγμάτων που έχουν προηγηθεί και λόγω της ισορρευμένης πικρίας και της οργής που παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία, έκανε μια δήλωση ώστε τουλάχιστον να αποφύγουμε διάφορα άσχημα γεγονότα μέσα στους ναούς μας, όχι μόνο στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Μεγάλη Εβδομάδα. Το πρόβλημα είναι η εβδομάδα μετά το Πάσχα, η Διακαινήσιμος, που έχουν μετατεθεί πολλά πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Ραφαήλ και Ειρήνης. Έχουμε πολλά πανηγύρια τα οποία μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν σε εξέλιξη και εκεί το πρόβλημα δεν είναι τόσο μέσα ο ναός όσο έξω καμιά φορά που μιλάει το τσίπουρο και έχουμε θεματάκια. Συγγνώμη είναι... τώρα, μισό λεπτάκι τώρα, σεβασμιότατε. Δηλαδή πιστεύετε ότι κάποιοι πολιτικοί θα έχουν πρόβλημα να παρουσιαστούν, να παραστούν σε κάποιες έτσι θρησκευτικές αλλά και λαογραφικές ας πούμε εκδηλώσεις επειδή κάποιοι επειδή, θα έχουν μερικά τσίπουρα παραπάνω και μπορεί επειδή υπάρχει συνέχεια του εκκλησιαστικού τελετουργικού στο λαογραφικό μετά το ναό το απέξω είναι ενδεχομένως που μπορεί και λίγο να φοβίζει. Εμείς και ως Εκκλησία και ως Μητρόπολη ειδικά έχουμε κάνει πολλές συσκέψεις και έχουμε δώσει οδηγίες. Γνωρίζουμε ότι μέσα στους ναούς θα υπάρχει το καλό το κλίμα. Ξέρουμε ότι είναι απαράδεκτο μέσα στους ναούς να φεύγουμε από τον σκοπό για τον οποίο έχουμε έρθει. Δεν είναι καλό να ξεχνάμε την ημέρα και τη σημασία της, διότι κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας έχει τη δική της σημασία και δεν επιτρέπεται για τα ανθρώπινα να φεύγουμε από αυτό για το οποίο η Εκκλησία μας συνάζει.